Καλημερίζω σήμερα στη συχνότητα του 984 τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λάβδα. Κάποτε βεβαίως ήταν αντιπρίτανης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα, κύριε Λάβδα. Καλημέρα από Αθήνα, να είστε καλά. Κύριε Λάβδα, είναι μια έτσι λίγο περίεργη συγκυρία σήμερα που μιλάμε, διότι σαν σήμερα πριν 16 χρόνια είχαμε την κατάρριψη και το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη. Και το λέω αυτό, είναι περίεργη ημέρα, γιατί αυτές τις ημέρες βιώνουμε το άλλο γεγονός των υπερτήσεων πια και πάνω από τις πόλεις. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι μια επέτειος, η 23η Μαΐου, έτσι να θυμίσουμε το 2006 πίσω, η οποία μας θυμίζει πράγματα, δεν ξέρω αν μας διδάσκει πράγματα, αυτό είναι πάντα το ερώτημα. Είναι άλλο πράγμα να θυμόμαστε κάτι, άλλο να έχουμε ένα στοχαστή πάνω σε αυτό και να έχουμε διδαχθεί από αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε τι έχει γίνει, είναι γνωστό νομίζω σε όσους ακούν, γιατί για να ακούν αυτή την εκπομπή έχουν και κάποιο ειδικό ενδιαφέρον ίσως. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι πρέπει δύο πράγματα να μας διδάξει αυτή η ιστορία. Πρώτον, ότι έχουμε μια αεροπορία η οποία είναι στελεχωμένη με ανθρώπους οι οποίοι είναι πλήρως αφοσιωμένοι στο καθήκον. Αυτό έδειξε. Δεύτερον, όμως, παράλληλα, ότι πρέπει να είμαστε πολύ ισχυροί στο μέτρο των δυνατοτήτων μας πάντα, ώστε αυτή η περίφημη αποτροπή να λειτουργεί. Διότι μέχρι πρότινος είχαμε μια κατάσταση που και λόγω της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής κρίσης η ελληνική αποτρεπτική ικανότητα είχε αρχίσει και μειωνόταν. Αυτή είναι η δύσκολη αλήθεια. Και άρα είμαστε τώρα σε μια φάση σταδιακής προσπάθειας ανάκτησης αυτής της αποτρεπτικής ικανότητας, η οποία τι σημαίνει τελικώς, ότι ο απέναντι, εν προκειμένου η Τουρκία, για να μην κρυβόμαστε, θα αισθανθεί ότι θα πληγωθεί, θα πονέσει και ο ίδιος πολύ, εάν πρόκειται να κάνει κάτι. Αυτό είναι σε τελική ανάλυση η ουσία της αποτροπής. Και αυτό είναι βεβαίως το οποίο, να το θυμόμαστε, απέτυχε στην περίπτωση της Ρωσίας με την Ουκρανία, εάν θεωρήσουμε πράγματι ότι η Δύση ήθελε να αποτρέψει την περιπέτεια αυτή. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι ήθελε να αποτρέψει, το συμπέρασμα είναι ότι απέτυχε εκεί η αποτροπή. Και μπαίνει μια συζήτηση σε διεθνές επίπεδο γιατί απέτυχε, ποιοι είναι οι λόγοι που απέτυχε, τι ρόλο έπαιξε η μάλλον υπερβολικά παθητική στάση της κυβέρνησης Ομπάμα απέναντι στην προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014. Έτσι, μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά έχουμε μια περίπτωση αποτυχίας της αποτροπής. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε και μια περίπτωση κακαθημάς αποτυχίας της αποτροπής και φοβάμαι ότι όχι μόνο οι παραβιάσεις αλλά οι υπερπτήσεις που είναι ακόμα σημαντικότερες δείχνουν ότι η Τουρκία θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί στον αιώνα τον άπαντα. Αυτή είναι η μία ερμηνεία. Η δεύτερη ερμηνεία συμπληρωματικά είναι ότι επειδή ακριβώς η Ελλάδα αρχίζει και ξαναχτίζει μια στρατιωτική ισχύ στον αέρα, στη θάλασσα, στο στρατό Ξηράς, η οποία συμβάλλει στην αποτροπή βεβαίως, δεν ταυτίζεται αλλά συμβάλλει στην αποτροπή, ίσως κάνει κάτι πριν χτιστεί πλήρως αυτή η ισχύ για την οποία συζητάμε. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε διαχρονικά και στέκομαι λίγο στα ελληνοτουρκικά, κύριε Λάβδα, γιατί υπήρξε ένα θετικό κλίμα μετά την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγα καθ' υπερβολή σταθήκαμε στο κομμάτι του θετικού κλίματος, διότι μία μέρα μετά, ακριβώς σε αυτό που εμείς τονίσαμε ως εδώ με τις υπερπτήσεις, συνέβη ακριβώς αυτό και μάλιστα πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Άρα εδώ τίθεται ένα θέμα και θέλω να μου πείτε με την εμπειρία σας κατά πόσο το ελληνικό συνολικά πολιτικό σύστημα δεν βερμπαλίζει απλά μιλώντας για αποτροπή, αλλά το εννοεί, διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ δεν μιλάμε για κάτι οριακό. Μιλάμε για 2,5 ναυτικά μιλιά πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Βεβαίως, να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε. Ναι, παρακαλώ, την περασμένη Παρασκευή, ένας από τους καλεσμένους αντιθέσεις ήταν ο μέχρι πρότινος πρέσβης στο Ελσίνκι, ο κ. Αϊφαντής. Λέει, εγώ πήγαινα ανά μήνα, αυτή ήταν η εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών, τα σημειώματα με τις παραβάσεις, παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις στον Φιλανδό Υπουργό Εξωτερικών. Και ένα ωραίο πρωί μου είπε, μα τι μου τα φέρνεις. Αφού δεν κάνετε κάτι, μάλλον κάπου έχουν δίκιο και οι Τούρκοι για να μην αντιδράτε. Διαφορετικά, όταν τίθεται θέμα εθνικής κυριαρχίας, σε μένα φέρνετε τον κατάλογο. Ρίξτε το. Ναι, δεν βγάζω κάποιο ειδικά ενδιαφέρον συμπέρασμα από αυτή την ρίση του κ. Αϊφαντή, διότι η Φινλανδία εκείνη την περίοδο, όπως και ο ίδιος είχε πει, θυμάμαι και σε ένα πάνελ που συμμετείχα, πρώτον επέμενε στην ουδετερότητα, τα πράγματα έχουν αλλάξει,
Και άρα δεύτερον προσπαθούσε να πει ότι ο καθένας με βάση τα δικά του, έτσι όχι τα συμμαχικά, αλλά με βάση τα δικά του δεδομένα, η Φινλανδία τα φινλανδικά, η Ελλάδα τα ελληνικά, ξέρω εγώ, η Σομαλή τα σομαλικά, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Λίγα πράγματα μου λέει αυτό. Νομίζω ότι αν ήταν ήδη η Φινλανδία, είχε αισθανθεί ήδη τότε την ανάγκη να μπει στη Νέα Συμμαχία, θα σκεφτόταν ίσως διαφορετικά. Αλλά να πάμε στην ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ειδική συγκυρία, στην οποία η Τουρκία, λόγω συγκυριών ακριβώς, πιέζει και εμάς και το ΝΑΤΟ. Πιέζει το ΝΑΤΟ παζαρεύοντας για να επιτρέψει, επειδή το καταστατικό λέει ότι χρειάζεται ομοφωνία για την είσοδο νέων μελών, την είσοδο της Σουηδίας και της Φινλανδίας, και πιέζει εμάς όπως πίεζε πάντα, κλιμακώνοντας κιόλας, για να δείξει ότι, εν πάση περιπτώσει, εάν η Τουρκία είναι επιθυμητή στο ΝΑΤΟ, προσέξτε, είναι επιθυμητή ως ένα πακέτο. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει και διεκδικήσεις στο Αιγαίο, περιλαμβάνει την πορεία προς μια θαλάσσια δύναμη, η περίφημη αντίληψη της γαλάζιας πατρίδας, έτσι. Περιλαμβάνει την σταθερή πεποίθηση της Άγκυρας ότι το κουρδικό πρέπει να συντριβεί, έτσι, ως θέμα, πρέπει να το συνθλίψει. Και περιλαμβάνει επίσης την αντίληψη ότι πρέπει να γίνει αποδεκτή όπως είναι, με ένα ημιαυταρχικό καθεστώς, το οποίο φυλακίζει ανθρώπους τους οποίους χαρακτηρίζει γκουλενιστές κ.ο.κ. Άρα υπάρχει μια συνολική προσέγγιση αυτή τη στιγμή που, λόγω συγκυρίας, δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά αφορά και τον ΝΑΤΟ. Γι' αυτό και πρέπει συστηματικά να αναδείξουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία ουσιαστικά εξυπηρετεί τον Πούτιν. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι, δεν θα μείνω σε αυτό, θα απαντήσω μετά και στο άλλο σκέλος. Αλλά είναι σημαντικό για μας, αφού υπάρχει αυτή η συγκυρία που δεν είναι καθημερινή, ότι δηλαδή πιέζεται και τον ΝΑΤΟ από την Τουρκία, όχι μόνο η Ελλάδα. Πρέπει η Ελλάδα να ξεκαθαρίσει ότι η Τουρκία εξυπηρετεί τον Πούτιν και το κάνει στρατηγικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, όπως είπατε, πράγματι δώσαμε μεγάλη σημασία στην εκδήλωση, η οποία ήταν μια σημαντική εκδήλωση, καθότι επαιτειακή. Αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι έγινε σαφές στον κάθε Έλληνα πολίτη. Τι ήταν αυτή η εκδήλωση? Ήταν μια επαιτειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, την οποία είναι σπουδαίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την εορτάζουν, και έγινε με ένα χρόνο καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, γιατί ίσχυαν άλλα πρωτόκολλα στο Κογκρέσο πέρσι και ισχύουν άλλα φέτος. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό το πανηγυρικό και το σπουδαίο για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, έγινε και η πρόσκληση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος έδωσε μια αριστοτεχνικά γραμμένη ομιλία με έναν πολύ ωραίο τρόπο, μια υποδειγματική παρουσία θα σας έλεγα, αλλά πρέπει να το βάλουμε αυτό στο κουτάκι του. Όχι για να το απαξιώσουμε, κάθε τέτοια παρουσία για την Ελλάδα είναι σπουδαία και ως Έλληνας με κάνει περήφανο, αλλά δεν μας λύνει τα προβλήματα. Οι ΗΠΑ βασίζονται στην πλήρη διάκριση νομοθετικής εκτελεστικής εξουσίας. Η νομοθετική εξουσία, όπως είναι τώρα η σύνθεση του Κογκρέσου, και ελπίζουμε να μην αλλάξει αισθητά με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που έρχεται, έτσι, όπως είναι τώρα, υποστηρίζει την άποψη ότι η Τουρκία πρέπει να τιμωρηθεί και για τους S-400 και την ρωσοφιλία της, και ο Μενέντες και άλλοι, για τα όσα υποφέρει η Ελλάδα και έχει υποστεί και η Κύπρος. Η εκτελεστική εξουσία συνειδητά και συστηματικά προσπαθεί να δείξει ότι η προτεραιότητα είναι να κρατήσει και την Τουρκία κοντά. Εκεί εντάσσονται και τα σχόλια τα οποία πολύ σωστά είπατε στην αρχή της σύνδεσής μας. Κατά συνέπεια, το να περιμένουμε ότι αυτή τη στιγμή λόγω της εκδήλωσης θα γίνει κάτι τρομερό θα ήταν ίσως λάθος. Απ' την άλλη μεριά, εάν δεν αλλάξει η σύνθεση του Κογκρέσου, είναι πολύ πιθανό οι ΗΠΑ να παραμείνουν σε αυτή την άρνηση, που θα μπει βέβαια στα παζάρια της Τουρκίας. Θα μπορέσει η Τουρκία να παζαρέψει, εκτός από όλα τα άλλα, γκουλενιστές, κουρδικό, ψευδοτρομοκρατικές οργανώσεις, τις οποίες υποτίθεται ότι υποθάλπει Σουηδία κτλ. Θα μπορέσει να περάσει και τα εξοπλιστικά. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω, γιατί βλέπετε ότι ήδη κυκλοφορεί η φήμη, την οποία ούτε έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει το Λονδίνο, ότι ήδη η Βρετανία, ως χώρα κρίσιμη του ΝΑΤΟ, δέχτηκε να ξανασκεφτεί το θέμα των κυρώσεων στην Τουρκία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και από άλλα μέλη του ΝΑΤΟ. Κατά συνέπεια, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, εμείς δεν πρέπει να λέμε ότι η Τουρκία εξυπηρετεί τον Πούτιν, γιατί αντικειμενικά μπορεί αυτό να σταθεί. Η Τουρκία δεν θα πιέσει όσο γίνεται, και υποψιάζομαι ότι κάποια από αυτά που θέλει θα τα πάρει. Το μόνο που αποκλείεται είναι αυτό που βλέπω καμιά φορά σε κάτι τίτλους, και ελληνικούς αλλά και ξένους: ας βγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Και θα το ευχόμουν και εγώ, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια ρεαλιστική συζήτηση. Αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολες εβδομάδες και μήνες, με την Τουρκία να πιέζει και εμάς να προσπαθούμε να πετύχουμε το maximum, που είναι τι, οι παραχωρήσεις που θα λάβει η Τουρκία για να επιτρέψει την είσοδο με αυτό το παζάρι της Σουηδίας και της Φινλανδίας, να μην μας αφορούν. Αυτό είναι το μείζον. Θα το καταφέρουμε, πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Εγώ δεν θα βάζα στοίχημα. Άρα λέτε ότι τα δύσκολα είναι μόλις ακριβώς μπροστά μας. Μπορεί να είναι ένα καλό θετικό impact το τι έγινε στο Κογκρέσο. Βεβαίως είναι. Αλλά λέτε ότι εδώ είναι η δική σου στρατηγική και πόσο αποφασισμένος είσαι
να την πας παραπέρα. Είναι όμως μια στρατηγική επιλογή αυτή ή είναι μια στρατηγική επιλογή παρατηρώντας όλο το πολιτικό σύστημα, κύριε Λάβδα, κατευνασμού? Διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, κανέναν δεν ακούω να μιλάει για το κάζους Μπέλη, δεν είδα και πολύ ιδιαίτερους τόνους για την υπέρτιση πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Δεν υπάρχει προβληματισμός ότι οι ίδιοι μας έχουν ανακοινώσει τον Ιούλιο ξαναβγάζουν γεωτρύπανο και μάλιστα εδώ κοντά στην Κρήτη, που θα πυκνώσουν και οι παραβιάσεις, έχω την αίσθηση, και οι παραβάσεις. Άρα η Τουρκία αυτή τη στιγμή υπολογίζει όχι ότι θα πάμε σε ένα πόλεμο μέσα στο καλοκαίρι, υπολογίζει ότι θα μας εξαντλήσει οικονομικά. Γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι αναχαιτήσεις κοστίζουν, είναι σαν να κάνουμε πολλαπλές ασκήσεις. Όχι αυτές που προγραμματίζουμε, αλλά άλλες 100. Και αφετέρου ότι θα παγιωθεί η αντίληψη ότι η Τουρκία είναι το πακέτο που έλεγα προ 10 λεπτών. Δηλαδή, θέλετε Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Το πακέτο είναι το εξής. Και οι διεκδικήσεις και το ημιαυταρχικό καθεστώς και η δίωξη των κυβλενιστών. Και η πεποίθησή μας ότι πρέπει να συνθλιβούν τα κουρδικά πολιτικά μορφώματα κτλ. Το κάνει και για τους δύο λόγους. Τώρα, είναι λογικό να σκέφτεται κανείς, σκεφτόμαστε όλοι λογικά νομίζω, ότι κανένα δεν συμφέρει το καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο, γιατί θέλουμε τουρισμό, θέλουμε οικονομική επανενεργοποίηση, το ίδιο ισχύει για την Τουρκία. Δεν είμαι βέβαιος όμως αυτή η λογική σκέψη κατά πόσον είναι η πρώτη προτεραιότητα του Ερντογάν και των στελεχών του. Κατά πόσον δηλαδή αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα και όχι το να παγιώσει τις διεκδικήσεις. Κατά συνέπεια, ενώ θα ήταν παράλογο μέσα στο καλοκαίρι να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, δεν θα το απέκλεια. Δεν θα το απέκλεια γιατί δεν αποκλείεται η τουρκική προτεραιότητα να είναι πάνω από την οικονομική ενεργοποίηση και να είναι μείζον για την Τουρκία να μας παρασύρει και εμάς σε μια οικονομική εξάντληση, ακόμα και αν αυτό σημάνει κάποια στιγμή μια εμπλοκή με ό,τι ενδέχεται αυτό μετά να σημαίνει και για το ΝΑΤΟ. Έτσι, θα καταρρεύσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ πάνω στην κρίση με τη Ρωσία, κάτι το οποίο θα εκτιμήσει ιδιαίτερα βέβαια ο Πούτιν στη σχέση του με τον Ερντογάν. Και επίσης ό,τι θα σημάνει για την συνοχή του ΝΑΤΟ. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Άρα και τα δύσκολα, λέτε, είναι μπροστά μας και θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι ούτως ή άλλως μπαίνουμε στην Τουρκία, αλλά από ό,τι φαίνεται και στην Ελλάδα, και σε εκλογική χρονιά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι αμεληταίο? Για την Ελλάδα δεν μπορώ να πω. Ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές ότι θα εξαντλήσει τη τετραετία και δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Για την Τουρκία τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα σε μια περιδίνηση οικονομική. Να θυμίσω όμως δύο πράγματα. Πρώτον, έχει συμβεί και στο παρελθόν, χωρίς να έρθει η στέλεια του κόσμου στην Τουρκία. Και δεύτερον, να θυμίσω επίσης ότι σε κάθε περίπτωση εξαρτάται, αν πιστέψουμε τα μέχρι τώρα δημοσκοπικά στοιχεία στην Τουρκία, από το ποιος θα είναι ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν. Γιατί αν είναι ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τότε ο Ερντογάν φαίνεται ότι παραμένει κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και άρα πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί για τις ενδείξεις ότι ο Ερντογάν καταραίει δημοσκοπικά κτλ. Τέλος, δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι όταν γίνουν εκλογές στην Τουρκία, που ούτε εκεί έχω λόγο να πιστεύω ότι θα γίνουν πριν το 2023, αλλά ακόμα και αν γίνουν, δεν ξέρουμε κατά πόσον θα είναι εκλογές οι οποίες θα αντιστοιχούν στα δικά μας κριτήρια στη Δύση, της ανταγωνιστικότητας, της διάβγειας, έτσι της. Τις δίκαιες εκλογικής αναμέτρησης και κατά πόσον ο Ερντογάν δεν θα προσπαθήσει να κρατηθεί στην εξουσία. Αυτό επίσης δεν το γνωρίζουμε. Κατά συνέπεια, όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά, είναι παράγοντες, αλλά δεν θέλω ποτέ να δίνω την εντύπωση ότι το πρόβλημα με την Τουρκία είναι εκλογικό-πολιτικό, έτσι όπως κάποια στιγμή. Όχι, προφανώς. Αλλά λέω, αν θερμαίνει περισσότερο η πορεία προς εκλογές, και πάντως, κύριε Λάβδα, επειδή γνωρίζω ότι είστε εξαιρετικά προσεκτικός, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι όλοι εύχονται να χάσει ο Ερντογάν, και οι δυτικοί, και χάσει ο Ερντογάν. Τι σημαίνει ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας στα κρίσιμα ζητήματα των σχέσεων, για παράδειγμα, την Ελλάδα? Γιατί θυμάμαι ότι, εσείς δεν ήσασταν από αυτούς βέβαια, πριν μία δεκαετία και βάλε, παραπάνω, σχεδόν δύο δεκαετίες, περίπου πανηγυρίζαμε που είχαν ηττηθεί και μαλλικοί και ερχόταν ο μετριοπαθής Ερντογάν. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα μόνιμο, έτσι, επαναλαμβανόμενο ρεφρέν ορισμένων αναλυτών. Υπάρχει μία σχολή σκέψης στην Αθήνα, δυστυχώς, η οποία δεν έχει αντιληφθεί, φαίνεται, ότι είναι δομική απειλή η Τουρκία. Δεν έχει να κάνει με τις εκκεντρικότητες του Ερντογάν, ο οποίος έχει αγκαλιάσει περισσότερο το πολιτικό Ισλάμ, ο οποίος έχει αγκαλιάσει περισσότερο την αντίληψη αυτού του μεγαλείου του τουρκικού, το οποίο πρέπει να ξεδιπλωθεί το 2023 κτλ. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι είναι μια δομική θέση της Τουρκίας, η οποία, αν ξεχάσουμε για μια στιγμή τα ελληνοτουρκικά, πείτε ότι το συζητάμε στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή, έτσι, σε μια χώρα η οποία. Θα σας έλεγα ότι είναι μια θέση της Τουρκίας, ξεχάσατε ένα τουρκικά, ξεχάσατε το Κυπριακό, η οποία ξεκινάει το 1989-90-91 με την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και σταδιακά μέχρι το 91 την έξοδο από τον ψυχρό πόλεμο,
μια Τουρκία η οποία αρχίζει και βλέπει τον εαυτό της ότι έχει μια οικονομική, μια δημογραφική, μια κοινωνική και μια γεωπολιτική δυναμική τελείως πρωτόγνωρη. Σας θυμίζω ποιο ήταν το ΑΕΠ της Τουρκίας πριν την τελευταία κρίση. Έτσι. Ακόμα και σήμερα διατηρείται σε τέτοιο επίπεδο. Η Τουρκία έφτασε να προσεγγίζει, όπως ξέρετε, το 1-3 κάποια στιγμή. Κατά συνέπεια, έχετε μια Τουρκία η οποία βγαίνει από τη λογική των δύο πόλων και σταδιακά μετά το 1991 αρχίζει να σκέφτεται τον εαυτό της με όρους μιας περιφερειακής δύναμης, η οποία θα γίνει και θαλάσσια δύναμη, η οποία θα κανονίζει σε έναν βαθμό και την Κεντρική Ασία. Όταν η Ρωσία επανακάμπτει, και επανακάμπτει με τον Πούτιν, έτσι, κακός ψυχρός ο Πούτιν και αυταρχικός και ελεηνός, αλλά είναι γεγονός ότι σε σχέση με την περίοδο Γέλτσιν, ο Πούτιν συνέβαλε στην προσπάθεια της αυταρχικής διαδικασίας εξυγχρονισμού της Ρωσίας. Όταν λοιπόν επανακάμπτει η Ρωσία και αρχίζει πλέον να δείχνει μετά το 2004 σταδιακά, όχι 14, έτσι, 14 με την Κρυμαία είναι πολύ αργά, 4. Σταδιακά ότι πρόκειται να διαδραματίσει ρόλους στην Κεντρική Ασία και πέρα από αυτήν η Τουρκία το δέχεται, μπαίνει σε μια λογική με το Κρεμλίνο κάποιας ανταγωνιστικής συμπληρωματικότητας είχα γράψει τότε και σταδιακά στρέφεται ακόμα περισσότερο δυτικά, δηλαδή στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο κτλ. Κατά συνέπεια ακόμα και αν κάνουμε αφαίρεση από τα ελληνοτουρκικά που δεν έχουμε λόγο να κάνουμε ως Έλληνες, έτσι, αλλά για να καταλάβουμε γενικότερα το πλανητικό επίπεδο. Και κάνουμε αφαίρεση από το Κυπριακό. Η Τουρκία μετά το 1991, ας πούμε, αρχίζει και αντιλαμβάνει τον εαυτό της απελευθερωμένη από τα δεσμά του διπολισμού του ψυχρού πολέμου, ως μια περιφερειακή δύναμη. Ο Ερντογάν προσθέτει την πινελιά, την πολύ επικίνδυνη του πολιτικού Ισλάμ, και φτάνουμε στο εκρηκτικό μείγμα. Αλλά δεν είναι ο Ερντογάν η αιτία του προβλήματος, κάτι το οποίο το έλεγα, είμαι από αυτούς τέλος πάντων που το λέγαμε ανέκαθεν. Δυστυχώς επανέρχεται στην Ελλάδα συνεχώς αυτή η περίεργη αντίληψη. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι στις παρούσεις. Έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν κάποιες εμπειρίες άλλες. Αλλά σε κάθε περίπτωση επανέρχεται αυτή η λανθασμένη αντίληψη ότι με την Τουρκία θα τα βρούμε αρκεί να αμβλύνουμε κάπως τις γωνίες. Μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα. Με την Τουρκία έχουμε δομικό πρόβλημα. Μπορεί να περάσουμε πάλι από διακυμάνσεις. Μπορεί να βρεθεί μια διετία, τριετία ύφεση. Μακάρι, ποιος δεν το θέλει. Αλλά η Τουρκία δεν είναι εύκολη η λύση του προβλήματος. Όσο αντιλαμβάνει τον εαυτό της ως περιφερειακή δύναμη και όσο αντιλαμβάνει τον εαυτό της ως δύναμη που θα γίνει και θαλάσσια. Πάντα η Τουρκία αντιλαμβανόταν τον εαυτό της ως χερσαία δύναμη. Την τελευταία περίοδο, σχηματικά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, αντιλαμβάνει τον εαυτό της ως μια θαλάσσια δύναμη επιπλέον. Και αυτό περνάει από εμάς. Αυτό ενοχλεί και τη Γαλλία, με την οποία από τότε, αν δείτε γαλλικές αναλύσεις το 1996-1995, έτσι, μετά το 1991 σταδιακά, το έβλεπαν ότι η Τουρκία προσανατολίζεται προς τα εκεί. Οπότε η Τουρκία είναι ένα δομικό πρόβλημα. Το πώς το ΝΑΤΟ θα την χειριστεί είναι και αυτό ένα ερώτημα μεγάλο. Και εκεί έχουμε κάθε λόγο να επιμένουμε σε αυτή την περίοδο, αυτό που είπα στην αρχή, ότι ξέρετε η Τουρκία εξυπηρετεί τον Πούτιν. Γιατί έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να πείσουμε. Και πρέπει να πείσουμε ενδεχομένως και τα νέα μέλη του Κογκρέσου, εάν κάποιοι δεν επανεκλεγούν στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες θα σας θυμίσω, πρέπει να επανεκλεγούν όλα τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και τα 435 και 35 από τα 100 μέλη της πανίσχυρης γερουσίας. Σωστά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Κύριε Λάβδα, πιστεύετε ότι αυτή τη συζήτηση η ελληνική πλευρά πρέπει να την κάνει, είναι ερώτημα ακροατών εδώ, και με τα φερόμενος νεοεισερχόμενα μέλη στο ΝΑΤΟ? Καλά κάνατε και θυμήσατε εσείς τι έλεγε στο παρελθόν η Φιλανδία. Εγώ θύμισα πριν μερικές μέρες ότι η Φιλανδία ήταν από τους πιο σκληρούς στα μνημόνια της Ελλάδας, ζητώντας έξτρα εγγύησης 25 ετούς διαρκείας. Πρέπει κάποιος να τους πει, τώρα που οχλούνται και από την Τουρκία, και το παρασύνθημα, δεν πρέπει να τους το πούμε? Μα είναι προφανές ότι κάθε δική μας συνένεση θα πρέπει να περνάει μέσα από την επιβεβαίωση της κατανόησης τουλάχιστον των απόψεών μας. Βλέπω με έκπληξη, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, αυτό τον καταιγισμό απόψεων στην ελληνική δημοσιότητα και πολλών ειδικών για το πόσο έχει οριμάσει, λέει εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου να βάλω τη λέξη γιατί έτσι τη χρησιμοποιούν, το θέμα της αναγνώρισης του Κωσόβου. Θα μου πείτε, δεν σχετίζεται. Σχετίζεται και με το παραπάνω. Διότι το θέμα της αναγνώρισης του Κωσόβου, πέραν το ότι δεν είναι μόνο ελληνικό, η Ισπανία για παράδειγμα, εξακολουθεί να μην αναγνωρίζεται. Κάνει πολύ καλά. Έχει τους λόγους της που, άμα το συζητήσουμε, θα γίνουν πάρα πολύ σαφείς. Σωστά. Έχει Βάσκους, έχει Καταλάνους. Βεβαίως. Λοιπόν, εκεί, αν πρόκειται να συνενέσουμε, γιατί έχει οριμάσει, όπως λένε κάποιοι, έτσι, θεσμικοί αναλυτές, και εννοώ με θεσμικούς αναλυτές, δεν εννοώ. Θεσμικός αναλυτής είμαι και εγώ, έχω την τιμή να είμαι πρωτοβάθμιος καθηγητής σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, έτσι, όχι κολέγιο της συμφοράς, αλλά δημόσιο πανεπιστήμιο που έχει βοηθήσει το ελληνικό κράτος εδώ και δεκαετίες και το καποδιστριακό και αιώνες, έτσι, για να φύγουμε από το πάντιο.
Άρα αισθάνομαι θεσμικός, αλλά δεν εννοώ αυτό. Εννοώ θεσμική αυτή που η κυβέρνηση τους έχει να τη συμβουλεύουν και δεν συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς, όπως είναι ελπίζω σαφές. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσουν τι θα πει ορίμασε. Ορίμασε για ποιον. Εάν η Ελλάδα ήταν ο μόνος ο οποίος κρατούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έρθω και στην Τουρκία, σε ένα λεπτό δεν θα μακρηγορήσω, τότε να πω ότι εντάξει, υπάρχει πράγματι και ένα κόστος όφελος πρέπει να το δούμε, αν είμαστε οι μόνοι. Δεν έχει οριμάσει πλήρως και θα έπρεπε να συζητήσουμε πολύ διεξοδικά, παράδειγμα με την Ισπανία. Γιατί εμείς έχουμε θέματα. Και πού τα έχουμε τα θέματα, με το Κόσοβο, Κόσοβο, όχι, με την Αλβανία τα έχουμε τα θέματα. Σωστό. Και είναι σοβαρά θέματα. Αντίστοιχα λοιπόν για το ερώτημά σας, θα σας έλεγα ότι κάθε ελληνική συνένεση ως αξιόπιστη του εταίρου πρέπει να περνάει μέσα από μια συζήτηση, ώστε ο άλλος τουλάχιστον να κατανοήσει στο Ελσίνκι, στη Στοκχόλμη, έτσι, ακριβώς ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις και γιατί εκεί που θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο, έχουμε δίκιο. Άρα, εδώ δεν χρειάζεται να παίξει το παιχνίδι του παζαριού και του βέτο. Δεν θα μας συνέφερε κιόλας σε αυτή τη φάση. Είναι σαφές αυτό. Να γίνουμε μια νέα Τουρκία ενοχλητική. Ας είναι μόνη της ενοχλητική αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε δεδομένοι και ότι γουργουρίζουμε ως γάτες κάθε φορά που λαμβάνουμε την ευαρέσκεια μιας μεγάλης δύναμης. Πρέπει να είναι σαφές ότι οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές. Από το Κόσοβο μέχρι που το αναφέρω δευτερεύον στην πραγματικότητα. Όχι, καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε και να σας πω και κάτι. Πέρα από εμάς, δεν μπορεί για την Ουκρανία να είμαστε υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και για το Κωσυφοπαίδιο να είμαστε αλακάρτ, επειδή οι σύμμαχοι ισχυροί θέλουν άλλα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Αφενός και αφετέρου πρέπει να τα διηλίζουμε μέσα από τα εθνικά συμφέροντα, σαφές, τα οποία πρέπει κάπως να αποκοσμοπολιτοποιηθούν. Το λέει κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει σπουδάσει στην Βρετανία, έχω ζήσει στην Αμερική, αγαπώ την Αμερική, το ξέρουν όσοι έχουν παρακολουθήσει τη διαδρομή μου, δεν έχω κανένα λόγο, δεν είμαι από αυτούς που κάνανε δακτορικό στην Ελλάδα, ζήσανε εδώ συνέχεια και ανεβήκαν σιγά σιγά, να το πω προκλητικά, έτσι, κάθε άλλο. Αλλά πρέπει κάποτε να αρχίσουμε να βλέπουμε πώς εννοούμε το εθνικό συμφέρον και πώς το προβάλλουμε. Αυτές οι αντιλήψεις, ορίμασε αυτό και ορίμασε το άλλο, είναι, συγγνώμη θα το πω, ανόητες κατά την άποψή μου. Το ίδιο ισχύει και το θέμα της Τουρκίας. Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους, από τον κύριο Στόλτεμπεργκ που θα έπρεπε να τα ξέρει, μέχρι την πολύ αξιόλογη Σουηδέζα Υπουργό Εξωτερικών, την οποία κατηγορεί ο Τσαβούσογλου κάθε δεύτερη μέρα, τι ακριβώς συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι αυτονόητο ότι πρέπει η Σουηδική κυβέρνηση να είναι πλήρως ενήμερη, γιατί η Σουηδία ήταν μια ισχυρή δύναμη στο παρελθόν, η οποία είχε πάντα μια ουδέτερη προσέγγιση, έτσι και στο Δεύτερο Πόλεμο ουδέτερη ήταν και τα τελευταία χρόνια ουδέτερη ήταν. Είχε χτίσει μια αξιοθαύμαστη κοινωνική δυναμική και ένα κοινωνικό κράτος. Δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να είναι απολύτως ενήμερη για τα ελληνοτουρκικά. Πρέπει να τους ενημερώσουμε και να πιέσουμε, όχι εκβιάζοντας, ούτε κατά διάνοια, δεν θέλω να παρεξηγηθεί αυτό που λέω, θα ήταν λάθος, θα ήταν αυτοπυροβολισμός για μας αυτή τη στιγμή. Αλλά να εξηγήσουμε ότι ξέρετε η Τουρκία σας παζαρεύει και σας εκβιάζει, να σας θυμίσουμε ως φίλοι που είμαστε τι συμβαίνει ακριβώς με την Τουρκία. Αυτό είναι απαραίτητο. Κάτι τελευταίο θα ήθελα πριν σας αποχαιρετήσουμε, μετά όσα εξαιρετικά ξεδιπλώνετε σήμερα. Και επειδή είστε πάντα προσεκτικός, στο μεγάλο κάδρο, κύριε Ελλάδα, υπήρξε μία πρωτοβουλία με φάκελο στον Οργανισμό Εθνών, κυριολεκτικά στα ζήτητα του Ντράγκη, η πρώτη που ακούστηκε περί ειρήνης, αλλά το μόνο που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή είναι έστω και μία τυπική ανακοχή. Πού πάει το πράγμα σε αυτή τη διελκυστίδα Δύσης Ρωσίας? Είναι σαφές ότι η μόνη λογική διέξοδος, εάν μας ενδιαφέρουν οι λογικές διέξοδοι, είναι μια διαπραγμάτευση από την οποία είναι τελείως αδύνατον να μην έχει κόστος και η μία πλευρά και η άλλη. Το να περιμένει η Ουκρανία ότι η κτηνοδός επιτιθέμενη Ρωσία θα υποχωρήσει και τα πάντα θα έρθουν στο status quo ante, δηλαδή που 23 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν την εισβολή, 2014 το καλοκαίρι, τι θα πει αυτό που λέει ο Ζελένσκι, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτό είναι αδιανόητο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ διαπραγμάτευση. Είναι πολύ ευχάριστο το ότι η Δύση έχει στηρίξει τόσο τον πρόεδρο Ζελένσκι ώστε να αισθάνεται την άνεση να λέει ότι θα νικήσουμε στις μάχες, αλλά στο μεταξύ πεθαίνουν γύρω στα 100 άτομα την ημέρα, όπως η ίδια η Ουκρανία λέει, την ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς από τον πόλεμο. Και δεν ξέρω κατά πόσον η συστηματική και απολύτως θεμητή ουκρανοφιλία της Δύσης δεν αρχίζει να γίνεται μια ουκρανοφιλία του καναπέ. Πρέπει να πάμε σε μια ειρήνευση για το καλό και της Ουκρανίας, στο βάθος χρόνου όχι του Πούτιν αλλά και της Ρωσίας, κυρίως όμως της ειρήνης. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα ότι πρέπει να λυθεί αυτή η διαφορά στα πεδία των μαχών με χιλιάδες νεκρούς ακόμα. Και να θυμίσω στους εύκολους αναλυτές ότι δεν πάβει να είναι μια σύγκρουση που αναφέρεται στα απόνερα της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι σαν να εισβάλλει ξαφνικά η Ελλάδα στη Δανία. Έτσι. Από πού και ως πού. Ένας τρελός επιτιθέμενος εισβάλλει σε μια άσχετη χώρα. Έτσι, ξαφνικά στέλνουμε αλεξιπτωτιστές στη Δανία. Σκεφτείτε το σαν τρελό σενάριο.
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να πω ότι δεν ευθύνεται η Ρωσία. Έχω γράψει αναλυτικά και είναι οι απόψεις γνωστές από το τέλη Φεβρουαρίου. Η Ρωσία έκανε μια κτηνώδη εισβολή. Κάθε χώρα η οποία θέλει το εθνές δίκαιο οφείλει να την καταδικάσει και να στηρίξει και τις κυρώσεις κτλ. Όλα αυτά όμως πρέπει να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα. Δεν συμφέρει καμία ευρωπαϊκή τουλάχιστον χώρα, δύναμη, οργανισμό και τις οικονομίες. Αναφέρομαι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στη Δύση συνολικά, το να συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Πρέπει κάπως να φτάσουμε σε μια διαπραγμάτευση και το πακέτο, η πρόταση Ντράγκη, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν η μόνη αυτή τη στιγμή που έλεγε μερικά πράγματα. Τι έλεγε, να θυμίσω ο κρότας μας, έλεγε ουδετερότητα για την Ουκρανία, έλεγε κάπως fast track προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι το ΝΑΤΟ, ουδετερότητα για το ΝΑΤΟ, έτσι έλεγε μερικά τέτοια πράγματα. Τα οποία τα απέρριψε όμως η Ουκρανία, να θυμίσω. Κύριε Δάλα, θα τα ξαναπούμε. Ο κόσμος δεν περπατάει όμορφα, δυστυχώς. Χρειαζόμαστε ειρήνευση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Αυτό είναι κάτι που το λέω από την αρχή και θα εξακολουθήσω να το λέω. Αυτό δεν συνιστά ούτε ρωσόφιλη άποψη όπως κάποια πίθανη και ανεκδίκητη. Καλά, αφήστε το τώρα αυτό. Αλλά είναι απαραίτητο και για την ειρήνη και για την κρίση την ψηφιστική και για την ενεργειακή. Πρέπει να φτάσουμε σε ένα πακέτο. Μπορεί να μην είναι η πρόταση Ντράγκη, να είναι μια άλλη από το Μακρόν ή να είναι μια κινέζικη πρόταση, να τη δούμε. Έτσι. Αλλά πρέπει να φτάσουμε σε μια ειρήνευση και η ειρήνευση θα έχει κόστος. Το ότι πρέπει, για παράδειγμα, να φτάσει σε μια μορφή αυτονομίας στον Ντονμπάς, δεν το λέμε τώρα σήμερα μετά την κτηνώδη ρωσική εισβολή. Το έλεγαν οι συμφωνίες του Μίνσκ, οι οποίες με ευθύνη όλων δεν εφαρμόστηκαν. Έτσι, για να μην ξεχνάμε. Πάντως μην έχετε τέτοια άγχη. Εδώ η Wikipedia άλλαξε την καταγωγή της Γαλλίδας Πρωθυπουργού. Την έκανε πολωνική από ρωσική που την έγραφε μέχρι τον ορισμό. Ζούμε άλλο παραλογισμό. Εντάξει, πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο, έχετε δίκιο. Και νομίζω ο παραλογισμός είναι κλασικό βρετανικό understatement που λένε οι Άγγλοι, ξέρετε. Είναι διακριτική η εκδοχή ο παραλογισμός. Ζούμε παραλογισμό, έχετε δίκιο. Έχετε πολύ καλά. Κύριε Λάβδα, εγώ σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Ένα ερώτημα. Η τουρκική διπλωματία, λέει κύριε Λάβδα, άσχετα με τα μεταξύ μας προβλήματα, τελικά πότε έχασε? Ποτέ ή σχεδόν ποτέ? Είναι συνέχεια μήπως στη σωστή πλευρά της ιστορίας η Τουρκία? Το έχει εισαγωγικά. Μήπως θα έπρεπε να μας προβληματίσει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο μέσος, στατιστικά μέσος Έλληνας πολίτης έχει περισσότερους λόγους να είναι ευχαριστημένος από τον στατιστικά μέσο, όχι τους ολιγάρχες ούτε τις ελίτ, Τούρκο πολίτη. Αυτό μπορεί να το δείτε και κοινωνικά και οικονομικά, έτσι από κάθε πλευρά. Από την άλλη μεριά είναι γεγονός ότι η Τουρκία υπήρξε επιτίδιος ουδέτερος, για να θυμίσω το γνωστό τίτλο του βιβλίου, και επίσης ότι υπήρξε μια χώρα η οποία προσπαθεί να διατηρήσει μέσω παζαριών, μέσω αθλειότητας και δολιοτήτων συχνά, μια ανεξάρτητη και σχετικά ανεξάρτητη πορεία. Η είσοδος μαζί της Ελλάδας και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ το 1952, ως πρώτη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, να το θυμίσω, σήμανε ότι οι δύο χώρες αυτές έχουν δεχτεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο να λειτουργήσουν. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου, η μεν Ελλάδα, η οποία ήδη ευτυχώς είχε αγκυροβολήσει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ένωση μετά το Μάστριχτ, παρέμεινε σε αυτή τη λογική. Ευτυχώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Το ότι μπορεί σε αυτή τη λογική να την εφαρμόσει πολύ αποτελεσματικότερα είναι μια άλλη συζήτηση, την οποία την κάνουμε χρόνια. Η δε Τουρκία άρχισε να αισθάνεται, όπως είπα πριν από 15 λεπτά, ότι εν πάση περιπτώσει τώρα τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαι έτσι κι αλλιώς, και ανοίγονται νέες δυνατότητες προς Ανατολάς, προς Δυσμάς, προς Νότο και παντού. Αυτή η λογική η τουρκική εξακολουθεί, αλλά έχει γίνει πιο ρυψοκίνδυνη, δυστυχώς, με τον Ερντογάν, ο οποίος έχει αυτή την τρέλα μεγαλείου, τον χαρακτηρίζει. Δεν θα συμφωνούσα γενικώς, η Τουρκία έχει περάσει και από μεγάλες κρίσεις. Έχει και εκείνη ζητήσει και με πιο δραματικό τρόπο τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει υποστεί διώξεις πολιτικές, ενώ για μας αυτές οι περίοδοι ανομαλίας ήταν πολύ συγκεκριμένες και μικρές, έτσι το 1974, τη σύγχρονη ιστορία. Άρα γενικά μιλώντας δεν θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω όμως το εξής κλείνοντας. Ότι θα έπρεπε να έχουμε μια πολιτική, ένα πολιτικό προσωπικό, μια πολιτική τάξη, όπως θέλετε πείτε την, η οποία να είναι πιο πρωτοβουλιακή και λιγότερο ναρκισιστική. Δυστυχώς αυτό για μένα τουλάχιστον τα λέει όλα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λάβδα. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Να είστε καλά.